Είναι πραγματικά αυτή απάνθρωπη και αποτρόπαια επίθεση απέναντι στα δύο νεαρά τρανς άτομα. Και βέβαια αυτό γεμίζει και οργή αλλά και αποφασιστικότητα κάθε άνθρωπο για να μην επιτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα να επαναληφθούν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο λαός και η νεολαία έχει αποδείξει ότι μπορεί να γίνει ασπίδα προστασίας απέναντι σε ανθρώπους που δεν μπορεί να αποκλείονται ή να δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις λόγω του σεξουαλικού της προσανατολισμού. Και απόδειξη ήταν και η συμπαράσταση που δέχτηκαν και για να προστατευτούν από την επίθεση και στη συνέχεια οι δύο νεαροί. Βεβαίως αποδεικνύεται δυστυχώς ότι ούτε μπορεί και κατά τη γνώμη μας ξέρω αν θέλει κιόλας και η κυβέρνηση να αποτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα ρατσισμού και ομοφοβίας που βρίσκονται πραγματικά στο ίδιο το DNA του συστήματος και πυροδοτούνται από πολλές πολιτικές αποφάσεις και επιλογές και βέβαια και όλη αυτή η επιθετικότητα σε ένα σύστημα που αναπαράγει, αν θέλετε, τον ατομισμό, την ανταγωνιστικότητα κλπ. Πολλές φορές είναι και η μήτρα που γεννά αυτού του είδους τα φαινόμενα. Η επίθεση κατά των δύο ανθρώπων εκεί, των τρανς, θεωρείτε ότι σχετίζεται και είναι και ένα αποτέλεσμα της ένταση που έχει προηγηθεί και σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών? Είναι, κοιτάξτε, την περίοδο εκείνη αναπτύχθηκαν δυστυχώς, δόθηκε αν θέλετε και φωνή σε πολύ ακραίες και σκοταδιστικές απόψεις. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μονοθεματικά έπαιξε για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά κυρίως ότι ακούστηκαν πολύ σκοταδιστικές απόψεις εκείνο το διάστημα και μπορεί, αν θέλετε, και τέτοιου είδους φαινόμενα να καλλιεργήθηκαν. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος η νεολαία και ο λαός πρέπει τέτοιου είδους φαινόμενα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο να τα καταδικάσουν. Αρχικά, θα με επιτρέψετε να επισημάνω στην κύριο Πλεύρη, γιατί μάλλον έχει χάσει επεισόδια, ότι εδώ και δύο χρόνια η ΔΑΠ δεν είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Είναι επανασπουδαστική και στις τελευταίες κινητοποιήσεις, στις συνελεύσεις, στις μαζικότατες γενικές συνελεύσεις με χιλιάδων φοιτητών που έγιναν σε όλες τις σχολές όλους αυτούς τους μήνες, έψαχνε την ψήφο της η ΔΑΠ. Επειδή μίλησε για εκτρές μειοψηφίες στη εκπαιδευτική κοινότητα που κινητοποιούνταν ενάντια στο Πανεπιστήμιο. Και μάλλον δεν είδε και τα μαζικότατα συλλαλητήρια που και τη μέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου η κυβέρνηση ήταν τόσο μειοψηφίες τις θεωρούσε που φρόντισε να στείλει τα ΜΑΤ να καταπνίξουν την Αθήνα μέχρι μέσα στη Βουλή, δεν μπορούσαμε να σταθούμε από τα χημικά. Και για να μην συζητήσουμε βέβαια για τις δημοσκοπήσεις που στις νέες ηλικίες και στις φοιτητές η άρνηση, η αντίθεση με τα νομοσχέδια ήταν, το νομοσχέδιο ήταν στο 70%. Για να μην μιλάμε για μειοψηφίες. Βέβαια την επιλέγει αυτή την τακτική η κυβέρνηση και στους αγρότες τα ίδια έλεγε και έφαγε τα μούτρα της. Η ουσία ποια είναι, γιατί εδώ δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, η ουσία είναι ότι μόνο το ΚΚΕ μιλάει ξεκάθαρα για αυτό που οι ίδιοι φοιτητές διεκδικούν και γι' αυτό βγήκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους. Διεκδικούν αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Κάτι που δεν ισχύει βέβαια ούτε σήμερα. Γιατί και η κινητοποίηση των φοιτητών δεν είναι στο όνομα, αν θέλετε, να υπερασπιστούν τη σημερινή κατάσταση, είναι να υπερασπιστούν τις ανάγκες τους που είναι να ενισχυθεί πραγματικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να μιλάμε για πραγματικά δωρεάν σπουδές, να μην αποκλείονται φοιτητές, για παράδειγμα, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μια άλλη πόλη να σπουδάσουν λόγω της ελλειπέστατης φοιτητικής μέρημνας, της μη ύπαρξης φοιτητικών εστιών κλπ. Και ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια που η κατάσταση αυτή είναι τραγική. Τι έρχεται να λύσει τώρα το νομοσχέδιο? Κάνει χτύπημα και ανοίγει, απογειώνει αν θέλετε την αγορά, την πολυκατηγοριοποίηση των πτυχίων, αλλά χτυπάει και το ίδιο το Δημόσιο του Πανεπιστήμιο. Γιατί δεν λένε ότι στις 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμπαρασύρει αν θέλετε και τα δημόσια πανεπιστήμια στην εισαγωγή διδάκτρων που οδηγούν στην υπερχρέωση φοιτητών, σε τεράστια δάνεια κλπ. Και μιλάμε ότι εδώ η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετεί στην αδικία. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί ως επιχείρημα το πού θα
πληρώνει η λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της, αν θα πληρώνει στο εσωτερικό ή αν θα πληρώνει στο εξωτερικό, και όχι αν πραγματικά θα έχουν τη δυνατότητα όλα τα παιδιά να σπουδάζουν πραγματικά δωρεάν. Εδώ τι σου λέει, κάποιος που θα έχει, άλλος θα περνάει στις σχολές με 19 και 20.000 μόρια και άλλος θα περνάει με 19 και 20.000 ευρώ. Και τα πτυχία τους τελικά στην αγορά θα φτάνουν να έχουν την ίδια αξία. Και εδώ συμφωνούμε ότι και τα άλλα κόμματα πρέπει να... Ότι εδώ γίνεται μια όλη συζήτηση και σωστά γίνεται γύρω από το άρθρο 16 που μπαίνει στο μάτι και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων η αναθεώρησή του. Να θυμίσουμε ότι και το 6-7 βρήκε τοίχο η προσπάθεια στις μεγαλειώδεις φοιτητικές κινητοποίησης, η προσπάθεια να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και σήμερα να δούμε αν και τι τύχη θα έχει ο νόμος που ψηφίστηκε, γιατί δεν είναι ο πρώτος νόμος που τον άφησαν ανεφάρμοστοι οι φοιτητές. Να θυμίσουμε τον νόμο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, να θυμίσουμε τον νόμο Διαμαντοπούλου του Πασόκ κλπ. Αλλά η ουσία είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ ως κυβερνήσεις έστρωσαν ένα δρόμο για την εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων, για την αναγνώριση των κολεγίων και την εξίσωση των επαγγελματικών αρχικά δικαιωμάτων με αυτά των τετραετών και πεντετών σπουδών, και σήμερα έρχεται η γενική ακαδημαϊκή αναγνώριση. Και βέβαια όλα αυτά δημιούργησαν μια αγορά πτυχίων που μιλάμε για ένα τιμοκατάλογο πτυχίων, όπως έχουμε βέβαια και στην υγεία τιμοκατάλογο για την υγεία. Τώρα θα έχουμε και τιμοκατάλογο για τα πανεπιστήμια. Γιατί πουθενά βέβαια συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν βοήθησε το δημόσιο. Πραγματικά δεν μπορούμε να συζητάμε εδώ και να εξανίσταται και ο κύριος Πλεύρης για το αν θεωρείται προοδευτικό το να μπαίνουν τα δίδακτρα και να γενικεύονται στα πανεπιστήμια, και να πούμε, να δείξουμε και μια πορεία. Γιατί όλοι λένε ότι μιλάμε μόνο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για ό,τι δίνουν στο εξωτερικό. Όμως επηρεάζουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Να θυμίσουμε ότι τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά υπήρχαν και γενικεύτηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μπήκανε και στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει θα βάλουμε και στα ελληνόφωνα προπτυχιακά για τους φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι. Και σε επόμενο χρόνο θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να γενικεύσουμε τα δίδακτρα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αυτό γίνεται με μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, που τη συνδέουν αυτή με το κατά πόσο προσελκύουν χορηγίες από εταιρείες κλπ. Για να γίνεται η έρευνα. Και να πούμε, ποια είναι η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, το οποίο φυσικά και εμείς λέμε ότι μπορεί και έχει και με υπερπροσπάθεια και των καθηγητών και των φοιτητών στέκεται όπου στέκεται. Αλλά όταν σήμερα αναλογεί ένας καθηγητής προς 45 ή 47, δεν θυμάμαι καλά, φοιτητές, ποια είναι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ποια είναι η στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων όταν ας πούμε για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήδη με την ελάχιστη βάση εισαγωγής πολλά τμήματα φυτοζωούν, έχουν πεταχτεί χιλιάδες φοιτητές έξω από τα πανεπιστήμια που τους στείλανε πελάτες στα κολέγια και τώρα έρχονται να εξισώσουν τα πτυχία τους με αυτά των πανεπιστημίων. Όταν δεν υπάρχουν εστίες και πολλά παιδιά αποκλείονται από τη δυνατότητα που έχουν υπερκοπιάσει για να καταφέρουν να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο, όμως δεν μπορούν να αντέξουν οι γονείς τους και να τους στείλουν να σπουδάσουν, γιατί είναι αυτή η κατάσταση. Και σήμερα έρχονται αυτή την αδικία να τη γενικεύσουν ακόμα περισσότερο και σου λένε ότι δεν πειράζει, αυτοί που έχουν να πληρώσουν θα πληρώνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή θα εξισωθούν τα διάφορα κολέγια της κακιάς ώρας με τα τετραετή και πενταετή σπουδές. Και βεβαίως, και να κλείσω, όντως υπάρχει υποκρισία, γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που μιλάνε για το αν θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Υπήρξαν πολλά άλλα κόμματα στη Βουλή ή και βουλευτές που μιλάγαν και για ότι δεν έχουμε πρόβλημα με δίδακτρα στο πανεπιστήμιο, αλλά και άλλα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κύριε Πλεύρη που λέγανε να δούμε την αναθεώρηση, που δεν εναντιώνονται στην πραγματικότητα.